Μαρτύρον την ευκλειάν, ηχνή θερμός, Χριστόν ομολόγησας, επί απίστων στερός, σεμενε, η φάτιε, όθεν καθαπερπλούτο, έξου το κόσμο πηγάζει, ρώσεις και έλεος. Τη δεκάτη του μηνό Δεκεμβρίου, μενήμη του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Βονιφατίου και της Αγίας Μάρτυρος Αγλαίδος της Ρωμαίας. Ο Άγιος Βονιφάτιος ήταν δούλος στην υπηρεσία της Αγλαίας, η οποία ήταν πλούσια Ρωμαία αρχόντισσα, κόρη του Ανθιπάτου της πρωτεύουσα την εποχή του Αυτοκράτορος Διοκλητιανού, 284 έως 305 μετά Χριστόν. Ο Βονιφάτιος ήταν υπεύθυνο για την διαχείριση της περιουσίας της αφέντρας του και ζούσε βίο ακόλαστο, σύμφωνα με τα έκλιτα ήθη των Ρωμαίων της εποχής του. Παραδομένος στην κρεπάλη και την πορνεία, είχε διαπράξει το αμάρτημα της μιχίας με την αγλαία και δεν έδειχνε να διακατέχεται αποτύψει. Ήταν πάντως καλός και γενναιόδωρος, προσέφερε αφιδώς φιλοξενία στους ξένους και μοίραζε με συμπόνια ελεημοσύνη στους φτωχούς. Μετά από χρόνια άστα του βίου και κρεπάλης, η αγλαία βασανιζομένη από τύψει και από τον φόβο της απολογίας για τις αμαρτίες της ενώπιον του Θεού, άκουσε να λένε οι χριστιανοί ότι όποιος τιμά και υπηρετεί τα λείψανα των Αγίων Μαρτύρων, χέρι της μεσητείας τους παρά το Θεό και συγχωρούνται οι αμαρτίες του. Γεμάτη ελπίδα κάλεσε τότε τον Βονιφάτιο και του ανέθεσε να πάει στην Μικρά Ασία, εκεί όπου οι χριστιανοί υπέφεραν διωγμούς και μαρτύρια, και να εξαγοράσει Άγια Λείψανα και να τα φέρει στην Ρώμη. Ανέστητος τότε ακόμη στα του Θεού, ο δούλος και αραστής την ηρωνεύτηκε. «Και αν φέρω το δικό μου σώμα ως λείψανο, θα με τιμήσει ως Άγιο. Δεν είναι ώρα για αργολογίες, απάντησε η Αγία επιτιμητικά. Πρέπει να ξεμεθήσεις και να ετοιμαστείς για το ταξίδι, διότι εγώ, η αμαρτωλή, ανυπόμονα θα περιμένω την επιστροφή σου, ώστε να λάβω παρά του Θεού άφεση των αμαρτιών μου. Ο Βονιφάτιος τότε έφτασε στην Ταρσό της Κιλικίας, επικεφαλής πολυάριθμης συνοδείας, εφοδιασμένης με μεγάλη ποσότητα χρυσού και με ό,τι άλλο ήταν απαραίτητο, για να τα και να μεταφέρουν γρήγορα τα λείψανα των Αγίων. Πήγε τότε στο αμφιθέατρο της πόλεως, όπου παρακολούθησε κατάπληκτο στο μαρτύριο μία εικοσάδα μαρτύρων. Του ενώ στα άκρα δέθηκαν σε τέσσερις στήλους και εξαρθρώθηκαν. Έναν τον κρέμασαν ανάποδα, άλλους οι δήμοι τους μαστίγωναν ή καταξέσχιζαν τις άρκε τους με σιδερένια άγκιστρα. Όλοι όμως οι μάρτυρες παρέμεναν τόσο απαθείς και έδειχναν τόση καρτερία, ώστε ο άσωτος βονιφάτιος ένιωσε την καρδιά του να ραγίζει. Τότε με αναφιλητά έπεσε στα πόδια του, ασπάστηκε με σεβασμό τα ιερά δεσμά τους και αφού ζήτησε την βοήθεια της προσευχής τους, Διακήρυξε δημόσια ότι και εκείνο επίση πιστεύει στο Χριστό. Τον συνέλαβαν αμέσω και τον πήγαν στο δικαστήριο του επάρχου, όπου ο Βονιφάτιο χλέβασε με ευδελιγμία την λατρεία των ψευτοθεών των Ιδόλων, και ευθαρσό ομολόγησε τον Σωτήρα Χριστό. Τον πήγαν κατόπιν στην Αρένα, όπου χάρη στι προσευχέ των Αγίων υπέστη κάθε λογή με την απάθεια ανθρώπου που έχει εξέλθει από το σαρκείο του και είναι ξένος προς τον κόσμο. Έμπηξαν εχμηρά καλάμια κάτω από τα νύχια του, έριξαν στο στόμα του λιωμένο μολύβι, τον έριξαν σε καζάνι με καυτή πίσα και κάθε φορά με την δύναμη του Θεού παρέμενε απτόητος και αυλαβής. Τι επαύριον ο αθλητής του Χριστού πληροφορήθηκε με χαρά την καταδίκη του σε θάνατο και πριν αποκεφαλιστεί, έχοντα οπλιστεί με το σημείο του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, ανέπεμψε προς τον Κύριο διάπειρο προσευχή για την ενδυνάμωση των χριστιανών που βασανίζονταν. Παρακάλεσε επίσης ο καταμίμηση Χριστού θάνατός του να του παράσχει άφεση αμαρτιών, ώστε να αξιωθεί να εισέλθει στην αιώνια χαρά. Τα μέλη της συνοδείας του σκέφτηκαν ότι καθώς συνήθιζε ο Βονιφάτιος, θα ήταν σε κάποιο καπηλιό ή χαμετυπείο. Ανησύχησαν για την παρατεταμένη απουσία του και άρχισαν να τον αναζητούν. Συνάντησαν τον αδελφό του Δημίου που αποκεφάλισε τον Βονιφάτιο και του είπε ότι ακριβώς την προηγούμενη είχε θανατωθεί ένας Ρωμαίος που τέριαζε στην περιγραφή του συντρόφου τους. Παρότι θεωρούσαν αδιανόητο ο εν λόγω Μάρτης να είναι ο Φιλίδωνος Βονιφάτιος, έσπευσαν στο αμφιθέατρο και κατάπληκτοι βρήκαν το τίμιο σκήνομά του. Το εξαγόρασαν για πενήντα χρυσές λίρες και το μετέφεραν με μεγάλη τιμή και επισημότητα στην Ρώμη. Άγγελος Κυρίου παρουσιάστηκε τότε στην Αγλαία και της είπε «Σήκω και πρόστρεξε σε εκείνον που ήταν δούλος και σύντροφός σου στην Κρεπάλη, και τώρα έγινε αδελφός μας. Δέξου τον ως αυθέντη σου, διότι χάρη σε αυτόν θα συγχωρηθούν όλες οι αμαρτίες σου. Γεμάτη αγαλίαση η αγλαία τότε διοργάνωσε λαμπρή πομπή και συνοδεία για να υποδεχθεί, σύμφωνα με την ακούσια προφητεία του, το τίμιο λείψανο του Αγίου Βονιφατίου, λίγο έξω από την Ρώμη, σε τοποθεσία όπου αργότερα έβαλε να χτίσουν ωραίο ναό και μεγάλο προς τιμήν του και όπου επιτελέστηκαν πολλά θαύματα. Απέταξε τα εγκόσμια και την μάταιη δόξα, διαμήρασε την περιουσία της στους φτωχού και αφοσιώθηκε στην άσκηση και στην προσευχή με τόσο ζήλο, ώστε αξιώθηκε η αγλαία να λάβει το χάρισμα να επιτελεί θαύματα. Εκοιμήθη ειρηνικά εν κυρίω δεκατρία χρόνια αργότερα έχοντας λάβει διαβεβαίωση ότι όλοι οι ρήποι του παρελθόντος βίου της είχαν απαλληφθεί, χάρης στην μεσητεία του Αγίου Μάρτυρος Βονιφατίου.